Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Εδώ παρεμβάσεις από το Star Βορείου Ελλάδος, αποκλειστικά με θέμα την εκλογή νέου Περιφερειάρχη. Χρήστος Μέτιος, ο νέος Περιφερειάρχης, μέχρι τώρα Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης. Μία κυρία στη συνέχεια, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, την οποία και χαιρετίζουμε. Έχουμε ξαναμιλήσει. Είναι η θεματική Αντιπεριφερειάρχης από τον Εύρο, η κυρία Ελένη Δημούδη. Τι κάνετε, κυρία Δημούδη? Καλησπέρα, κύριε τηλεθέτε, τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθέτες σας. Σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Τι σας άφησε η χθεσινή διαδικασία, κυρία Δημούδη? Νομίζω πως ήταν μια διαδικασία που θεωρώ ότι δεν θα ήθελα πραγματικά να τη ζήσω, όχι από την άποψη της τροπής των πραγμάτων, αλλά από αυτό καθ' αυτό το γεγονός του χαμού του Περιφερειάρχη του Γιώργου του Παυλίδη. Ένα κενό τεράστιο. Αυτό είναι εμένα που με είχε στεναχωρήσει και με είχε συγκλονίσει, όπως φαντάζομαι και πάρα πολύ κόσμο. Όλοι είχαν αναγνωρίσει την αξία αυτού πραγματικά του ηγέτη. Ηγέτης με ήττα κεφαλαίο, άνδρας με αλφα κεφαλαίο. Το τονίζω και θα το λέω ότι είναι ένα κενό το οποίο πιστεύω ότι δύσκολα θα καλυφθεί. Δεν θα μπορέσει πραγματικά κανένας να γίνει Γιώργος Παυλίδης. Αλλά αυτό που χθες βιώσαμε ήταν μια διαδικασία αναγκαστική που έπρεπε να γίνει μετά το θάνατο του Περιφερειάρχη. Έπρεπε οπωσδήποτε να εκλέξουμε μέσα σε 15 μέρες το νέο Περιφερειάρχη. Αυτό προβλέπει ο Καλλικράτης. Αυτή λοιπόν η διαδικασία τηρήθηκε ακριβώς χθες Κυριακή. Πιστεύω πως ήταν μια διαδικασία που κύλησε ομαλά, επειδή ακριβώς σας παρακολούθησα και στην πορεία, αναφερθήκατε γενικότερα για τα ΜΜΕ που ζητήθηκαν να αποχωρήσουν. Απόψη μου είναι ότι έπρεπε να είναι και εγώ ψήφισα λοιπόν υπέρ της παραμονής των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν είχαμε κάτι να κρύψουμε. Όλοι οι υποψήφοι τοποθετήθηκαν, τους δόθηκε ο χρόνος για να τοποθετηθούν. Ήταν δηλαδή μια πολύ ομαλή προεκλογική διαδικασία. Μα πάρα πολύ ομαλή. Δεν είχαμε απολύτως τίποτε να κρύψουμε. Όλοι οι υποψήφοι, ξανατονίζω, με κόσμιο τρόπο τοποθετήθηκαν και είπαν δύο πράγματα γιατί θέλουν να είναι υποψήφοι. Και από εκεί και πέρα μπήκαμε στη διαδικασία, όπως ξέρετε, ποιοι αποσύρονται, θέσαν και για ποιο λόγο αποσύρονται ενώ είχαν δηλώσει την υποψηφιότητά τους, για αυτούς τους λόγους που ο καθένας έθεσε, και μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία της εκλογής. Δεν μπορεί λοιπόν να με επηρεάσει κανένα ΜΜΕ, καμία κάμερα, όταν εγώ παίρνω το ψηφοδέλτιό μου, ούτε καν τα είχαμε στα χέρια μας. Ωραία, εκείνη την ώρα ετοιμαστήκαν. Επομένως, έμπαινα στο παρεμβάν και έβαζα το σταυρό αυτόν που θεωρούσα. Ο λόγος που θέσαν, κυρία Δημούδη, για την, να μην είναι παρόντα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ποιος ήταν, για να μην γίνει θέαμα, ας πούμε, η διαδικασία, τι ακριβώς? Όχι, υπόθηκε ότι θα επηρεάσουν την μυστικότητα. Εγώ πλέον πραγματικά δεν μπορούσα να το κατανοήσω αυτό, γιατί η κάλπη ήταν εκεί επάνω, στο Προεδρείο. Ωραία. Υπήρχε το παραμπάν επίσης πάνω ψηλά. Βεβαίως, τα μέσα δεν ήταν απαραίτητο να είναι όλοι στη σειρά μπροστά και να μπορούσαν να πάρουν δεξιά και αριστερά. Αυτό μπορούσε να μπει ως όρος. Ότι θα μπορούσαν να τοποθετηθούν δεξιά και αριστερά, να τους δοθεί ο χώρος, να σταθούν και να παρακολουθήσουν όμορφα και ωραία, χωρίς βέβαια έτσι, ούτε πολύ φασαρία ούτε τίποτα, την όλη διαδικασία. Δεν είχε κάτι μυστικό η διαδικασία. Ούτε μπορούσε λοιπόν με την παρουσία μιας κάμερας εγώ να μην ζητήσω αυτόν που ήθελα. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν διακυβευόταν τίποτα απολύτως. Τώρα, για ποιο λόγο μέσα οι χωρικοί είχαν αποφασίσει αυτό μαζί με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τέθηκε μετά σε εμάς. Τέσσερις από εμάς λοιπόν ψηφίσαμε μαζί και χωρικοί, έτσι. Τέσσερις, ο κύριος Πατακάκης, ο κύριος Πέτροβιτς, εγώ και ακόμη ο κύριος Μποταΐτης, αν θυμάμαι καλά. Οι τέσσερις λοιπόν ψηφίσαμε παρόντα να είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το θεωρείτε σημαντικό πάντως το ότι δεν ήταν και θα λέγαμε δεν διευκρινίστηκαν και οι λόγοι που δεν ήταν, από όσο καταλαβαίνω, κυρία Δημούδη? Δηλαδή ο λόγος τον οποίο επικαλέστηκαν ότι διακυβεύεται ότι πιθανόν να επηρεαστούν
η περιφερειακή κεφήμουλη, γιατί θα είδαν στραωμένες οι κάμερες πάνω στα πρόσωπα αυτά τα οποία προσερχόταν για ψηφοφορία, θεωρώ ότι ήταν άστοχο για μένα. Έχετε κάνει πολλές εκλογές, πρέπει να πω, κυρία Δημούδη. Ήσασταν και στο παρελθόν περιφερειακή σύμβουλος, υποψήφια με πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων. Ήταν καλή η εκλογή γενικά, δηλαδή τώρα που τελείωσε, τώρα που ο Χρήστος Μέτιος ανέλαβε, αναλαμβάνει. Τώρα που έληξαν, ακούστηκαν και κάποιες, υπήρξαν και κάποιες αιχμές, όμως γενικά κύλησε ομαλά η όλη διαδικασία. Ναι. Η όλη διαδικασία κύλησε ομαλότατα, κύριε Φυλακτέ. Αυτό που έγινε, σας λέω, μέσα στην όλη διαδικασία ήταν το να τοποθετηθούν οι υποψήφοι, εφόσον αποσύρθηκαν δύο άτομα, αυτοί οι οποίοι είχαν δηλώσει υποψηφιότητα και απέσυραν τις υποψηφιότητές τους, είχαν ακουστεί δηλαδή τα ονόματα τις προηγούμενες μέρες, τυπώθηκε ένα ψηφοδέλτιο, δινόταν λοιπόν το λευκό και το ψηφοδέλτιο, μπαίναμε στο παραβάν, βάζαμε το σταυρό μας αυτόν που θεωρούσαμε λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε την ψήφο μας και αποχωρούσαμε. Έγινε η καταμέτρηση, όμορφο και ωραία, χωρίς να κινηθεί ούτε ένα παράπονο. Κάτι επίσης εντυπωσιακό είναι ότι κανένας περιφερειακός σύμβουλος δεν λέει ποιον ψήφισε. Δηλαδή, ναι, το πλέον δεδομένο είναι ότι ο Ζαγναφέρης ψήφισε Ζαγναφέρη και ο Μέτιος ψήφισε Μέτιο. Κανένας άλλος λογικά δεν λέει. Ας πούμε, αν ψήφισε, αν ρωτούσα την κυρία Δημούδη τώρα, την πρώτη ψηφοφορία και τη δεύτερη ψηφίσατε τον ίδιο. Εγώ θα σας έλεγα όχι. Όχι, μάλιστα. Ναι, αυτό μπορώ να σας απαντήσω. Αλλά το ποιος όχι, δεν πρέπει. Αυτό μπορώ να σας απαντήσω, ότι δεν ψήφισα τον ίδιο πρώτη και δεύτερη. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, για ποιο λόγο, γιατί κάποια στιγμή και μάλιστα κάποιος υποψήφιος είπε ότι και οι περιφερειακοί σύμβουλοι ότι ελίσσονται, δεν λένε την αλήθεια κλπ. Και η απάντηση δική μου ήταν συγκεκριμένη. Όταν έχουμε να κάνουμε με φίλους, συναδέλφους, κύριε Φυλακτέ, οι οποίοι ο καθένας για τον λόγο για τον οποίο βάζει υποψηφιότητα τηλεφωνεί, και είναι λογικό, γιατί είναι, θεωρώ εκ των ουκάνευ ότι ναι, από την ώρα που είμαι υποψήφια, πρέπει οπωσδήποτε να σηκώσω το τηλέφωνο και να πω μια καλησπέρα στους συναδέλφους μου, να πω για ποιο λόγο είμαι υποψήφια, έτσι δεν είναι. Αυτό λοιπόν κάναν όλοι τους. Όμως, πραγματικά όταν εκτιμάς πρόσωπα και πορείες, νομίζω ότι ναι, σου είναι πολύ δύσκολο να πεις σε αυτούς οι οποίοι πιέζαν καταστάσεις, εγώ έδωσα και προσωπικές απαντήσεις. Είπα ότι δεν μπορώ να ψηφίσω για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Ή ότι ναι, σ' αγαπώ και σ' εκτιμώ, αλλά θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνω το χρέος μου απέναντι εκεί. Και δεν είναι. Υπήρχαν άνθρωποι που πραγματικά αξίζαν. Και μάλιστα και εκ των υστέρων καθίσαμε και κάναμε ακόμη και κουβέντα, αφού τελείωσε η όλη διαδικασία, μεταξύ μας περιφερειακή σύμβουλη. Νομίζω ότι ήταν μια άψογη διαδικασία. Πώς γνωρίζετε φυσικά τον νέο περιφερειάρχη, τι έχετε να πείτε στον Χρήστο το Μέτιο και τι στοιχεία είναι αυτά που σας ικανοποιούν στον νέο περιφερειάρχη? Λοιπόν, ο Χρήστος ο Μέτιος πραγματικά τον γνωρίσαμε ως αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης. Η θέση την οποία υπηρετούσα πριν, αυτή η θέση που αναλαμβάνει τώρα, νομίζω ότι απέσυ. Αυτή η θέση που αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή είναι μια θέση δύσκολη, μια θέση και η άλλη ήταν υπεύθυνη, αλλά εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε και εκεί και εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε να εργαστεί με συνέπεια όπως τον έχουμε ζήσει και να συμβάλλει από τη θέση του όσο μπορεί πραγματικά, γιατί και στο όραμα του Γιώργου του Παυλίδη θα έχει και δικά του στίγματα που πρέπει να αφήσει, αλλά έχει και ένα δύσκολο ρόλο να επιτελέσει. Θα έχει τη σύγκριση πάντοτε, σας το λέω και το λέω έτσι ανοιχτά, θα έχει πάντοτε αυτό το δύσκολο, το να συγκρίνεται ο Χρήστος ο Μέτιος με τον Γιώργο τον Παυλίδη, που πραγματικά άφησε μια τεράστια παρακαταθήκη και πρέπει οπωσδήποτε ο Χρήστος ο Μέτιος να βρει τις απαραίτητες λύσεις και αυτός σε μια πραγματικά δύσκολη οικονομικά περίοδο. Χρειάζεται όμως συνεργασία και συμβολή όλων. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Δημούδη. Συνθέσεις. Συνθέσεις και συνενέσεις. Το τονίζω. Συνθέσεις και συνενέσεις, λοιπόν. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε χωρίς καλά. Αυτό δεν μπορεί να προχωρήσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν και η θεματική αντιπεριφερειάρχη του Εύρου. Πήγαμε και μια βόλτα στον Εύρο, κυρίες και κύριοι. Ήμασταν παρόντες χθες σε όλη τη διαδικασία με τη Χριστίνα την Εφρέμ, με όλο το τεχνικό συνεργείο το οποίο βρέθηκε στον Εύρο, στην Ροδόπη,
για να καλύψει αυτήν την κορυφαία διαδικασία. Ο νέος Περιφερειάρχης λοιπόν Χρήστος Μέτιος είναι 48 χρονών, μαθηματικός στο επάγγελμα, διετέλεσε για πολλά χρόνια δημοτικός και περιφερειακός σύμβουλος με τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας στην Κομωτινή και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είναι πτυχιούχος του μαθηματικού τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, έχει μεταπτυχιακό στη στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα από το ίδιο πανεπιστήμιο, ήταν αντιπεριφερειάρχης το 2014, δημοτικός σύμβουλος Κομωτινής 8 χρόνια από το 2006 μέχρι το 2014, αντιδήμαρχος οικονομικών, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ Κομωτινής, νομαρχιακός σύμβουλος Ροδόπης 98-2002, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο του Απριλίου του 2016, υπεύθυνος πώλησης της ΔΑΠΤΟ Δουφκού Θεσσαλονίκης, πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Μαθηματικού, μέλος της Συγκλήτου του Αριστοτελείου και του Κεντρικού Συμβουλίου της ΦΕΑΠ και της ΕΦΕ, υψηλή συνδικαλιστική δράση, ο φοιτητής τότε Μέτιος, στη συνέχεια αυτοδιοικητικός στον πρώτο βαθμό και τώρα στο δεύτερο. Δίδαξε μαθηματικά για πολλά χρόνια και παράλληλα εργαζόταν για την οικογενειακή εμπορική επιχείρηση στη Ροδόπη. Ο κύριος Γιώργος Λογοθέτης, μου είπατε, είναι τηλεφωνικά. Να το χαιρετήσουμε. Ναι, κύριε μου, να σας χαιρετήσουμε. Χαιρετώ κι εγώ. Αν πάρω την ηγεσία στην Ελλάδα, θα βάλω πρόστιμο σε όλους τους τηλεοπτικούς και ακτινοφωνικούς σταθμούς με ξένο όνομα. Αν θέλετε κάτι τίποτε άλλο, αλλιώς κλείνω, να με ρωτήσετε. Να σας ευχαριστήσω. Μάλλον σας ενόχλησε το ότι το κανάλι με συνδέσαν τώρα. Να σας ευχαριστήσουμε όμως. Και εσείς έχετε ξένο όνομα. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω. Έχουμε τη δυνατότητα και όποιος θέλει φυσικά έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί. Ετέθη αυτό από τον φίλο τηλεθεατή. Περιφερειακές εκλογές λοιπόν. Χρήστος Μέτιος, νέος περιφερειάρχης. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από την χθεσινή ημέρα. Κύριοι, απευθύνομαι στο σώμα. Πέντε άμεσα εκλεγμένους αντιπεριφερειάρχες και στους 31 περιφερειακούς συμβούλους στο ειδικό επιθεωρητικό σώμα των 36. Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την εκλογή του νέου περιφερειάρχη, θα παρακαλούσα, ενώ το λεπτός υγεία αποφασίστηκε με τους υποψήφιους περιφερειάρχες να κρατήσουν εις μνήμη του εκλειπώντος Περιφερειάρχη Γεωργίου Παυλίδη, ενός λέξους υγεία. Νέος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκλέχθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής ο μέχρι πρότινος Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Χρήστος Μέτιος, ο οποίος επικράτησε στο δεύτερο γύρο τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κώστα Ζαγναφέρη με ψήφους 20-16. Το προβάδισμα του κυρίου Μέτιου ήταν σαφές από τον πρώτο γύρο, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης να λαμβάνει 17 ψήφους έναντι 7 του κυρίου Ζαγναφέρη, 7 του κυρίου Δημήτρη Πέτροβιτς και 5 του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θεόδωρου Μαρκόπουλου. Η ψηφοφορία οδηγήθηκε μοιραία στο δεύτερο γύρο, καθώς για την εκλογή του νέου Περιφερειάρχη απαιτούνταν 19 ψήφοι, ενώ μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο κύριος Πέτροβιτς και Μαρκόπουλος αποφάσισαν από κοινού να αποσυρθούν. Πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας απέσυραν την υποψηφιότητά τους ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Αντωνιάδης. Αρνητική εντύπωση πάντως προκάλεσε η απόφαση των Συμβούλων της Παράταξης Περιφερειακή Αναγέννηση να διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία και κλεισμένων των θυρών και να παραμείνουν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου οι δεκάδες δημοσιογράφοι που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για να καλύψουν την όλη διαδικασία. Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, και επειδή έχοντας στο νου μου και στη σκέψη μου τα λόγια του αείμνηστου Περιφερειάρχη μας του Γιώργου Παυλίδη, ότι αυτή η παράταξη πρέπει να παραμείνει ενωμένη για να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο την παρακαταθήκη που άφησε. Επειδή επίσης θέλω ο
ο νέος Περιφερειάρχης να έχει όσο δυνατόν τη μεγαλύτερη, ευρύτερη συνέλευση από το σώμα, και επειδή πιστεύω ότι πολλοί υποψηφιότητες δεν ενδείχνονται στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλώνω ευχαριστώς σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι με παρακίνησαν και με προβλημάτισαν να είμαι υποψήφιος, ότι τελικά αποσύρω αυτή την υποψηφιότητα για το παρόν της παράταξης μας. Το κενό που άφησε ο αείμνηστος Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Παυλίδης, ο φίλος, ο συνεργάτης, ο συναγωνιστής, ένας ηγέτης που πέρασε κάποια μηνύματα που πραγματικά μας έχουν δώσει μια άλλη λογική και μια άλλη φιλοσοφία, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Η ιστορική αλήθεια επιβάλλει, γιατί είναι πραγματικά για μια περιφέρεια η οποία έπαιξε και παίζει καθοριστικό ρόλο σε μια κρίσιμη περίοδο που περνάει η πατρίδα μας, δίνει κάποια μηνύματα τα οποία πρέπει να σεβαστούμε όλοι. Εγώ, για το καλό, για την ενότητα της περιφέρειάς μας, αποσύρω την υποψηφιότητά μου και πιστεύω ότι στηρίζοντας όλη μια προσπάθεια η οποία θα έχει θετικά αποτελέσματα, να γίνει η καλύτερη επιλογή για να μπορέσει πραγματικά να βρει η περιφέρεια το βηματισμό της. Σας ευχαριστώ. Επειδή λοιπόν η ψηφοφορία είναι μυστική, όλο το σεβασμό στα μέσα, όλο το κόσμο, θα παρακαλέσω όποιος δεν έχει σχέση με τη διαδικασία να βγει έξω. Πώς αιτιολογείται ότι παρόλα αυτά, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι που κάνουμε την ψηφοφορία μυστική. Από εκεί και πέρα, αποφασίζει το σώμα. Για ποιο λόγο κύριε Καλυβέρα, εσωτερικό αγωνισμό είναι, γιατί μιλάς έτσι. Έχουμε ζήσει εκλογέ στην Εύω με σε κουμπιστάδε από όλα. Εγώ τον είπα, πέρσι και μετά τα πάντα δεν έχω πρόσωπο. Στην κάμερα, στο πρόσωπό του, με επηρεάζεται. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Μιλάω ως συνάδελφο που συναντέλφω. Αυτό γνωρίζετε. Δεν έχετε το κάτω τη γνώμη. Την έπρεπε. Μα θέλετε εκνευρισμό, γιατί μιλήσατε με τον τρόπο που τοποθετηθήκατε. Ο πλούτος των μηνυμάτων και των πληροφοριών όταν γίνεται με ρεαλισμό και αντιμηνικότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία και ιδιαίτερα στις μέρες μας. Είπαμε μέσα ότι είναι πρόνιμο να μην υπάρχει στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Εάν όμως δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα από τους συναδέλφους, δεν υπάρχει πρόβλημα και από εμάς να παραμείνει. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ είχα τις επιφυλάξεις μου, αλλά συμφωνήσαμε πριν στη διαδικασία και ψηφίσω αυτό που συμφωνήσαμε πριν. Περίπου στις 2:30 ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία μεταξύ των 36 συμβούλων της πλειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την εκλογή του νέου Περιφερειάρχη με σοβαρό προβάδισμα για τον Χρήστο Μέτιο. Ο Προεδρεύων κ. Εξακουστός ανακοίνωσε το αποτέλεσμα με την υποσημείωση ότι δεν επιτεύχθηκε απόλυτη πλειοψηφία και θα συνεχιστεί η διαδικασία με τη δεύτερη ψηφοφορία και το ίδιο ζητούμενο. Μετά από μια μικρή διακοπή, ο Προεδρεύων ανακοίνωσε ότι οι υποψήφοι Δημήτρης Πέτροβιτς και Θεόδωρος Μαρκόπουλος αποσύρονται από τη διαδικασία, οπότε στην επόμενη ψηφοφορία θα υπάρξει εκλογή Περιφερειάρχη. Η πρώτη ψηφοφορία απέβη άκαρπη. Η απόλυτη πλειοψηφία η οποία απαιτείται δεν επιτεύχθη. Σας ανακοινώνω τα αποτελέσματα. Πέτροβιτς Δημήτριος του Θεοδόρου 7. Μαρκόπουλος Θεόδωρος του Αλεξίου 5. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος του Ιωάννου 7. Μέτιος Χρήστος του Γεωργίου 17. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου κύριος Πέτροβιτς και ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας ο κύριος Μαρκόπουλος απέσυραν τις υποψηφιότητές τους. Συνεχίζουμε στη δεύτερη ψηφοφορία με δύο υποψηφιότητες. Με αυτήν του αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης του κυρίου Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου και του κύριου Μέτιου Χρήστου. Ξέρουμε γιατί αποσύρθηκαν οι υποψηφιότητες. Αιτιολόγησαν. Χάρη της ενότητας.
χάριν της ενότητας. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ψηφοφορίας, ο μέχρις πρόσφατα αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης επικράτησε του αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κώστα Ζαγναφέρη με ψήφους 20 έναντι 16 και εξελέγει νέος περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο Χρήστος Μέτιος ευχαρίστησε τους συναδέρφους του και σημείωσε ότι εκτός από τη χαρά διαισθάνεται και την ευθύνη για τα νέα του καθήκοντα, ενώ τόνισε ότι ο οδηγός θα είναι το όραμα του Γιώργου Παυλίδη. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για μια ενωμένη παράταξη που θα σταθεί δίπλα στους πολίτες σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουν. Ύστερα από τη δεύτερη ψηφοφορία έχουμε αποτέλεσμα. Νέος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξελέγει ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, ο κύριος Χρήστος Μέτιος, με ψήφους 20-16. 20-16. Μάλιστα. Κάτι άλλο από την διαδικασία. Να ευχηθώ στον νέο Περιφερειάρχη, σιδεροκέφαλος. Κύριε, ο κύριος Μέτσιος είναι πλέον και επικεφαλής της παράταξης Περιφερειακή Αναγέννηση ή θα ακολουθήσει άλλη διαδικασία εκεί? Είναι επικεφαλής του συνδυασμού. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους που με στήριξαν και με επέλεξαν εφ' εξής εγώ να υπηρετώ τα συμφέροντα της Περιφέρειας από τη θέση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ταυτόχρονα με τη χαρά διαισθάνομαι και τη μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνω. Οδηγός μας, οδηγός μου και οδηγός μας θα είναι το όραμα του αείμνηστου Περιφερειάρχη μας Γιώργου Παυλίδη. Οι οικονομικές δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες. Οι ελλείψεις πόρων επίσης. Πρέπει όμως όλοι μαζί ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να σταθούμε κοντά στους πολίτες. Η διοίκησή μας μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα λειτουργεί, θα είναι συνεκτική, θα λειτουργούμε περισσότερο συλλογικά και θα έχουν ρόλο όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Θέλω τέλος να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας πως θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όλοι μαζί για να έρθουν καλύτερες μέρες στην περιφέρειά μας. Σας ευχαριστώ. Τι απαντάτε σε μέσα του κυρίου Μέτιου για κομματική γραμμή, του κυρίου Ζαγναφέρη, συγγνώμη. Για κομματική γραμμή, οποία ήρθαν άνθρωποι στην περιφέρεια που δεν έχουν ξανάρθει. Έπαιξαν τηλέφωνα. Προσέξτε, όλοι μας όσοι αρχικά είχαμε δηλώσει, φερόμασταν μάλλον ως υποψήφοι, γνωρίζω πολύ καλά ότι διατηρούν όλοι σημαντικές επαφές με στελέχη και ανθρώπους εντός και εκτός της παράταξής μας. Το αποτέλεσμα έχει να κάνει κυρίως με τις αποφάσεις των περιφερειακών συμβούλων και αυτό είναι το μόνο που θέλω να πω αυτή τη στιγμή. Προσεγμένη δήλωση και του νέου Περιφερειάρχη, του κυρίου Χρήστου Μέτιου, στις αιχμές Ζαγναφέρη. Θα τα δούμε και αυτά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μέλλον στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε μαζί μας.